Φίλες Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε, η επιτυχημένη δραματική σειρά που εδώ και 3 χρόνια βρίσκεται στην κορυφή έγραψε το φετινό της επίλογο με ένα καθηλωτικό επεισόδιο. Τη συγκεκριμένη παραγωγή μετρά 629 επεισόδια. Όμως, η πλοκή ανοίγει την πόρτα σε ακόμα περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες. Μία από αυτή είναι και η Αρετή, όπου μετά τον εγκλεισμό της στη φυλακή αναθεώρησε οριστικά τη ζωή της. Έβαλε πάνω από τα θέλω της και σκέφτηκε πως έφτασε η ώρα να ανοίξει τα φτερά της μακριά από τη Μάνη και το παρελθόν της, πηγαίνοντας στην Αθήνα για να περάσει από οντισιόν για μια τηλεοπτική εκπομπή. Άφησε έκπληκτους παραγωγούς και σκηνοθέτη. Με το σπαθί της κέρδισε την παρουσίαση τηλεοπτικής εκπομπής και πανευτυχής ετοιμάζεται για τη νέα της ζωή. Άλλωστε η κόρη της, η Βασιλική, στέκεται ξανά στα πόδια της μετά τη δολοφονία του Φίλιππου. Έχει τη Χάιδο και το Στάθη στο πλευρό της και κυρίως την κόρη της. Οπότε η Αρετή, ελεύθερη, μηδενίζει το κοντέρ της ζωής της, κάνοντας ένα καινούριο ξεκίνημα. Νέα αρχή όμως περιμένει και την Ιουλία. Έφυγε από τη Μάνη και πήγε στην Αθήνα, προκειμένου να γεννήσει με ηρεμία. Ο ερχομός του μικρού Ιάκωβου φώτισε τη ζωή της, όπως και του Στάθη, και μαζί βίωσαν κάθε στιγμή από τη γέννα του παιδιού τους. Σε αντίθεση με την τραυματική εμπειρία της γέννησης της Αριάδνης και όσα υπέστησαν μάνα και κόρη. Δίπλα τους πλέον βρίσκεται και η Αριάδνη, λαχταρώντας να είναι μαζί με την οικογένειά της. Πανέτοιμη η Ιουλία, πατώντας γερά στα πόδια της, αποφασίζει να επιστρέψει στην Αρεόπολη με τα παιδιά της και τον πατέρα τους. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!